η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να γίνει φορέας και πρωταγωνιστής της ανασυγκρότησης του τόπου. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να γίνει δύναμη και βασικός θεσμός κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής συνοχής, παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας. Οι Δήμοι, παρά τα όποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, παραμένουν ως ο μόνος θεσμός, ο οποίος εξακολουθεί να δρά γρήγορα και πρακτικά υπέρ της κοινωνικής συνοχής. Η σημερινή συνάντηση, εκτός από τον απολογιστικό της χαρακτήρα, έχει σκοπό αφενός να μας φέρει κοντά με τις τρεις δημοτικές ενότητες και να μας κάνει να νιώθουμε ως πολίτες ενός ενιαίου Δήμου, του Δήμου Σικιονίων, αφετέρου, μέσα από την παράθεση έργων και δράσεων, να δούμε την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας. Σε αυτό ευελπιστούμε να μας βοηθήσει η εισήγηση του κυρίου Δημάρχου. Ξεκινάμε την εισήγηση με το στόχο μας. Ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας είναι η ανάπτυξη τόσο του Δήμου, αλλά και της περιοχής. Αυτή η περιβόητη λέξη είναι στα χείλη όλων μας, με αυτή την οικονομική κρίση, αλλά δεν είναι κάτι που το βγάζουμε από το τσεπάκι μας και λέμε ότι τώρα θα κάνουμε ανάπτυξη. Εξηγούμε όμως τι είναι ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι η δημιουργία νέου εισοδήματος. Έχει δύο σκέλη όμως. Έχει την ποσοτική, την αηφόρα ανάπτυξη και την ποιοτική. Την ποιοτική που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την αηφόρο ή ανατροφοδοτούμενη ανάπτυξη που δημιουργεί νέο εισόδημα. Νέο εισόδημα όμως μπορούν να δημιουργήσουν δύο τομείς, τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στην χώρα μας, ο αγροτικός τομέας και ο τουριστικός τομέας. Σε αυτούς τους δύο τομείς επικεντρωθήκαμε προκειμένου να αυξήσουμε το εισόδημα της περιοχής και του Δήμου. Είναι ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η οικιστική ανάπτυξη, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής που είναι και έχουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά, συμβάλλουν και στην ανάπτυξη του τόπου μας. Με αυτούς τους τομείς απόψε θα ασχοληθούμε και θα δείτε αναλυτικά σε κάθε τομέα τι ακριβώς κάναμε, ποια είναι τα έργα μας, οι δράσεις, οι δραστηριότητες και όλες οι ενέργειες. Θα δείτε δηλαδή πού πήγε και το τελευταίο ευρώ του Δήμου. Για να δούμε όμως και να κάνουμε όλα αυτά που σας λέω, που θα δείτε παρακάτω, χρειαζόμασταν τρία πράγματα. Πρώτον, ο Δήμος να είναι οικονομικά εύρωστος, να στέκεται δηλαδή στα πόδια του. Δεύτερον, να έχει οργανωμένη διοίκηση. Και τρίτον, για να παράξει έργα πρέπει να έχει μελέτες. Είπαμε ότι ο Δήμος πρέπει να είναι βιώσιμος, πρέπει να είναι οικονομικά αυτοδύναμος. Πρέπει δηλαδή να στηρίζεται στα δικά του ίδια έσοδα. Και έτσι προχωρήσαμε για να δούμε τι ακριβώς παραλαμβάνουμε. Έτσι κάναμε την απογραφή, διαπιστώσαμε ότι το Ταμείο είχε χρηματικά διαθέσιμα 1.193.000 ευρώ, οφειλές 1.605.000 ευρώ. Μιλάμε για χρηματικά διαθέσιμα και όχι λογιστικά. Το έλλειμμα δηλαδή ήταν περίπου στις 400.000 ευρώ. Αυτό προερχόταν από την μείωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, από τη Σάρτα και κυρίως από το Θησέα. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Οι κεντρικές αυτοτελείς πόροι μειώθηκαν κατά 55%. Αυτά είναι τα στοιχεία και των τριών Δήμων, Φενεού, Σπιθαλίας και Κιάτου. Από το 2005 την πορεία των κεντρικών αυτοτελών πόρων από το 2007 ως το 2012. Μετά την κρίση του 2009 έχουμε μία κάμψη των επιτορικήσεων του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση με αποκορύφωμα το 2012 να έχουν μειωθεί 55%. Έπρεπε να πάρουμε μέτρα πολιτικής. Τα μέτρα πολιτικής που έπρεπε να πάρουμε στηρίζονται σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, είτε στη δραστική μείωση των εξόδων, είτε στην προσπάθεια αύξηση των εσόδων, είτε και στα δύο μαζί. Εμείς προχωρήσαμε και στα δύο και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Μειώσαμε δραστικά τις δαπάνες από 70% ή 20% και το τεχνικό μας πρόγραμμα προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε το έλλειμμα και προκειμένου να έχουμε χρηματικά διαθέσιμα για μελλοντικά έργα. Ως προς τα έσοδα κάναμε ρυθμίσεις παλαιών οικονομικών ετών
Μειώσαμε τα δημοτικά τέλη του Αιγιαλού από 30 έως 40%, αυξήθηκαν τα έσοδα από τα επιτόκια και μειώσαμε και τα νίκια των καταστημάτων που νοικιάζει ο Δήμος ως 20%. Αυτό το νούμερο δεν έχει αποδώσει ακόμα, διότι δεν έχουν κριθεί αποφάσεις από την περιφέρεια. Με αυτά τα μέτρα προσπαθήσαμε τόσο με τις ρυθμίσεις όσο και με τη μείωση των δημοτικών τελών να αυξήσουν τα έσοδά μας και πράγματι το πετύχαμε. Σημειωτέων τα δημοτικά τέλη δεν έχουν αυξηθεί ούτε ένα ευρώ. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η σχέση ταμείο χρηματικά διαθέσιμα με οφειλές μπορεί να είναι ως εξής. Εδώ βλέπετε την πορεία των οφειλών. Ξεκίνησε από 1.605.000 ευρώ και σήμερα έχουμε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 673.000 ευρώ. Τα συνολικά έσοδα, τα χρηματικά διαθέσιμα αυξήθηκαν από 1.193.000 ευρώ το 10, στο 2.853.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο το 12 και έχουμε μία μείωση σε 2.463.000 ευρώ πρόβλεψη για το 2012 που πιθανότητα να είναι και μικρότερα. Και αυτό οφείλεται στην έλλειψη χρηματοδότησης από την κεντρική διοίκηση. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο Δήμος μας έχει ένα πλεώνασμα από το έλλειμμα αρχικά δηλαδή που ξεκίνησε, από τα 400.000 ευρώ, σήμερα έχουμε ένα πλεώνασμα 1.789.000 ευρώ, δηλαδή έχουμε αύξηση των διαθεσίμων κατά 534%. Αυτό σημαίνει ότι έστω και αν καταρρεύσει η κεντρική διοίκηση, έστω και αν καταρρεύσουν όλοι οι Δήμοι, ο Δήμος ο δικός μας θα είναι αυτός που θα καταρρεύσει, αλλά θα είναι τελευταίος. Πράγματι, ο Δήμαρχος προσπάθησε στη λογοδοσία του με περισσή μεγαλοστομία που άγγιζε πολιτικό βερμπαλισμό και με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων να μετατρέψει τα αυτονόητα καθήκοντά του σε επιτυχίες. Δαπανώντας για αυτή την ετοιμασία χρόνων πάνω από ένα μήνα, απέχοντας ουσιαστικά από τα υπόλοιπα καθήκοντά του. Κύριε Δήμαρχε, δεν ήρθαμε εδώ να σας δημιουργήσουμε κατάρρευση αυτοπεποίθησης, ούτε είχαμε διάθεση να παρακολουθήσουμε αγχωτική λογοδοσία. Εμείς ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε όλα. Και αν είχατε βεβαίως την ψυχική δύναμη, έπρεπε να πείτε ότι και η μειοψηφία, σεβόμενη τη λαϊκή εντολή, σας πίστωσε με ανοχή, με κατανόηση, με γνώσεις και προτάσεις, και ότι ετεροχρονισμένα τουλάχιστον ακολουθήσατε μερικές από τις συμβουλές της για το καλό του Δήμου τελικά. Κύριε Δήμαρχε, η λογοδοσία πρέπει να τα λέει όλα, ακόμα και εκείνα που θα θέλετε να γίνουν και δεν μπορέσατε. Ακόμα και εκείνα που κάνατε και ήταν λάθος. Ακόμα και εκείνα για τα οποία παλέψατε με την κεντρική και περιφερειακή εξουσία και αποτύχατε. Αν παλέψετε, εξηγώντας τους λόγους πάντα. Ακόμα και εκείνα που σας βασάνισαν στην ποιότητα του αποτελέσματος, σε επίπεδο υπηρεσιών ή σε επίπεδο έργων. Ακόμα και εκείνα που ο προγραμματισμός τους στράβωσε. Κύριε Δήμαρχε, πιστέψατε πραγματικά ότι το έργο σας είναι σημαντικότερο από εκείνο των προκατόχων σας, των οποίων μεγάλα έργα ακόμα και σήμερα εκτελούνται. Συσχετίσατε με ιδιότυπο τρόπο το παρελθόν με χαρακτηριστικά απόρριψης για να αναδείξετε το παρόν ενισχυμένο με πολλά ελπιδοφόρα θα, όπως κάνατε στην προεκλογική σας περίοδο, η οποία νομίζετε ότι συνεχίζεται. Κάποτε στο Δημοτικό Συμβούλιο είχατε ανακοινώσει ότι δεν χρειάζεται συμβούλους που προβλέπει η νομοθεσία και κάνατε λογαριασμούς εξοικονόμησης τάχα πόρων από τη μη πρόσληψή τους. Κύριε Δήμαρχε, όποια λογιστική εξοικονόμηση και να πετύχατε, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που χάσατε και με τη βοήθεια των συμβούλων θα μπορούσατε να είχατε πετύχει σε χρηματοδοτήσεις κοινωνικών προγραμμάτων. Το χειρότερο όλων ήταν ότι όταν η κεντρική εξουσία διαπίστωσε τέτοιες λάθος επιλογές δημαρχών, εξήγηλε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας στους Δήμους,
για προώθηση έργων και ένταξή τους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, κυρίως ΕΣΠΑ, και εσείς ήσασταν απόν. Από τις πρώτες ώρες της δημοτικής σας περίοδου ζητήσαμε να δρομολογήσετε επίλυση πολεοδομικών θεμάτων, κυρίως γύρω από το 2013, το είπατε και εσείς, δεν έχετε κάνει ακόμα τίποτα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ζήτησαμε αναγνώριση δρόμων κύριων και μοναδικών. Ζήτησαμε να δρομολογήσουμε ζητήματα αποκομιδής, εναπόθεσης, διαχείρισης αποϊμάτων. Και αντί αυτού, ψευδής εικόνα που περιγράψατε, έχει μετατραπεί ο Δήμος σε ένα περίπου απέραντο χαδά σε όλα τα ρέματα. Κύριε Βιντινιώ, έχετε ξεπεράσει τον χρόνο. Δεν έχω ξεπεράσει, κύριε Πρόεδρε, αφήστε να σας παρακαλώ. Ένα λεπτό ακόμα και μετά δεν έχετε πλέον το λόγο. Θα μου το αφαιρέσετε και θα καμαρώνετε γι' αυτό. Εγώ δεν θα διακόψω αν δεν τελειώσω. Βεβαίως, κύριε. Θέσαμε υπόψη σας το πρόβλημα του βιολογικού. Κύριε Βιντινιώ, είστε απαράδεκτος με τη δήλωσή σας αυτή, οφείλω τώρα να σας διακόψω. Γιατί είστε απαράδεκτος με τη δήλωσή σας. Δεν δέχομαι κρίσεις, δεν δέχομαι κρίσεις. Αν είμαι παραδεκτός ή απαράδεκτος, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζω. Θέψαμε υπόψη σας τα προβλήματα της παραλιακής ζώνης. Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε. Δεν συνεχίζετε, κύριε Βιντινιώτη. Δεν συνεχίζετε, κύριε Βιντινιώτη. Τέλειωσε ο χρόνος σας. Εδώ είχαμε απόψε μία αναπτυξιακή διάσταση που δόθηκε για την πορεία αυτού του Δήμου και βλέπουμε μία με ψήμηρη λογική που δεν οδηγεί πουθενά και απλά θέλετε μόνο να ροκανίζετε το χρόνο για να κουράσει τους πολίτες. Λοιπόν, τελειώστε. Σας παρακαλώ, υπάρχει έστω ένας που θέλει να φύγει, θα σταματήσω αμέσως. Όχι, έστω ένας. Ο χρόνος σας τέλειωσε. Ένας θέλω να πει, θέλω να σταματήσετε. Ο χρόνος σας τέλειωσε. Κύριε Ζαχαρδιά, κύριε Ζαχαρδιά, τον κανονισμό αυτό δεν τον εψήφισα εγώ, αλλά ολόκληρο, ομόφωνα, το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό εφαρμόζω. Κύριε, αυτό εφαρμόζω. Αν θέλουμε λοιπόν να σεβόμαστε. Το λόγο, κύριε Σκουσελά. Μου επιτρέπετε. Σε όλους δώσετε αμοχή. Το λόγο, έρωσα και στον κύριο Μιλικό. Ο πρόεδρος, για άλλη μια φορά, στάθηκε χαμηλότερα από το ύψος που απαιτούν οι περιστάσεις και τα καθήκοντα. Σας καληνυχτίζω. Εύχομαι ο Δήμος, έστω και με αυτές τις συμπεριφορές, να πάει καλά. Εμείς είμαστε δίπλα και θα βοηθήσουμε το Δήμο ανά πάση στιγμή. Ευχαριστώ.